Ο πόλεμος έχει στρατιώτες, αλλά θέλει και όπλα. Οι στρατιώτες είμαστε εμείς και τόσα χρόνια μας έχουν παροπλισμένους, όχι εμάς, τα νοσοκομεία και την υγεία του ελληνικού λαού, την οποία την έχουν βάλει σε καραντίνα πάνω από 10 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματική καραντίνα και εμείς αυτό το οποίο ζητάμε τώρα και το ζητάμε χρόνια και ακόμα πιο επίμονα τον τελευταίο καιρό είναι συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, στον πόλεμο δεν πάνε μόνο οι κρατικοί γιατροί, στον πόλεμο πάνε και οι ιδιώτες γιατροί. Άρα άμεσα πρέπει να επιταχθούν και οι ιδιωτικές δομές. Ακραίο παράδειγμα, η εξέταση για το τεστ που πάει ο Κοσμάκης και δίνει από 120 μέχρι 450 ευρώ. Να επιταχθούν τώρα όλα τα ιδιωτικά εργαστήρια που κάνουν το τεστ. Δεύτερον, το προσωπικό που λείπει στα νοσοκομεία και το λέμε χρόνια, μας λέγανε γραφικούς και μας έλεγαν εξωπραγματικούς και μαξιμαλιστές. Αποδεικνύεται ότι είχαμε δίκιο. Τρίτον, στις δύσκολες στιγμές μας χτυπάνε την πλάτη. Ο λαός, ειλικρινά, τον ευχαριστούμε και να συνεχίσει να επιδοκιμάζει τις πράξεις μας. Δεν δεχόμαστε επένους από αυτούς που έχουν λιδωρήσει το δημόσιο σύστημα υγείας και θέλουν παραπέρα να το λιδωρούν και να το ιδιωτικοποιήσουν. Τούτη στιγμή κάνουμε την έκκληση. Όχι μόνο τα 110 κρεβάτια στην ΕΘ που είναι άδεια, αλλά να αναπτυχθούν και καινούργια και γρήγορα. Για να μην γίνουμε Ιταλία, για να μην γίνουμε οι χώρες με τους πολλούς νεκρούς, πρέπει να προστατευτεί το υγειονομικό προσωπικό, που σημαίνει τα μέτρα προστασίας, τα οποία μας δίνουμε σταγονόμετρο στα νοσοκομεία, 1.000 μάσκες σήμερα, 1.000 αύριο, 2.000 μεθαύριο, δεν γνωρίζουμε, οι μάσκες P3, οι πιο προστατευτικές, λείπουν από πολλά νοσοκομεία. Και ο γιατρός που θα πάει να εξετάσει το ύποπτο ή το βεβαιωμένο κρούσμα δεν μπορεί να βρει την ακριβή μάσκα, με συνέπεια να φοράει αυτή η μία ενδιάμεση που δεν δίνει πλήρη προστασία. Το προσωπικό των ΤΕΠ έχει γίνει πραγματικά ο πραγματικός ήρωας και αυτή η δυστοκία στο να ετοιμάσουν χώρους, τόσο καιρό λέμε συγκεκριμένα, 110 κρεβάτια στο Σωτηρία. Έχουν κλείσει 4 πνευμονικές κλινικές τον τελευταίο χρόνο, δεν λειτουργεί κανένα. Και πάνε να λειτουργήσουν 30 κρεβάτια με το υπάρχον προσωπικό, όχι με καινούριο. Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, το ζητάμε τόσο καιρό, 40 κλίνες. Ασκληπείο, 26 κλίνες, ολοκένουργες. Για να μην πάμε στα παλιά νοσοκομεία που είχαν κλείσει το 12-13 και τα έχουν κλείσει διαπαντός. Κέντρα υγείας. Για να μην έρχεται πολλοί κόσμος στα νοσοκομεία, θα πρέπει να απευθύνεται κόσμο στις δημόσιες δομές υγείας που πρέπει να λειτουργούν σε 24-ωρη βάση, αλλά πρέπει να ενισχυθούν. Δεν μπορεί να λειτουργούν έτσι αποδυναμωμένα. Γιατί τα νοσοκομεία, εάν γίνει αυτό το μπάχαλο και έρχεται κόσμος, αντί για τόποι διάγνωσης και θεραπείας, καμιά φορά μπορεί να γίνουν και τόποι μετάδοσης. Στις πρώτες μέρες της επιδημίας, είχαμε μόνο το 3% των βεβαιωμένων κρουσμάτων μολυσμένους υγειονομικούς. Στα 485 κρούσματα βεβαιωμένα, το 11% είναι υγειονομικοί, που σημαίνει ότι θα μπουν σε καραντίνα κι άλλοι. Ο ηρωισμός είναι δεδομένος, αλλά θέλει προσωπικό. Θέλει εναλλαγή προσωπικού, θέλει μέτρα προστασίας, θέλει τις μονάδες εντατικής θεραπείας για τον πληθυσμό. Δεν μπορούν να περνάνε απαρατήρητα τα συνθήματα ότι δηλαδή μόνο σου και τα λοιπά, κλείσουν στο σπίτι ή δεν μπορούν να περνούν τα παρατήρητα, τα συνθήματα είναι ατομική σου ευθύνη. Το γνωρίζουμε ότι είναι ατομική ευθύνη. Εκείνη η ρημάδα, η κρατική ευθύνη, πού είναι εκείνη η ρημάδα, η κρατική ευθύνη.